Μιχάλη Τσαϊρέλη. 4-0. Το παιχνίδι είναι λογικό ακόμα να μην έχει αποκτήσει πολύ καλό ρυθμό, αλλά τώρα ο Τσαϊρέλης περνάει το κορμί του κάτω από την μπασκέτα και ο έτερος γερόλικος των ελληνικών γηπέδων, ο Νίκος Χατζής, έχει περάσει το παιχνίδι για να τον αναλάβει. 6-2, ο Παπαδόπουλος με τη δεύτερη προσπάθεια, με δικό του follow, μειώνει για τον δικέφαλο. 6-4. Σαν δεύτερο εφηδιασμό ή μετά από ένα pick and roll. Η μπάλα έφτασε χαμηλά στον Άζο Παπαδόπουλο. Ωραία γυρίζει ο Παπαδόπουλος, δεν έχει πρόβλημα με τον Jones. Εδώ τα έχει βάλει με σπουδαίους Ευρωπαίους σέντερ. Ένα δεύτερο συνεχόμενο καλάθι απέναντι στον Παπαδόπουλο. Νομίζω ήταν και ψυχολογική η άνοδος πάνω σε αυτό το κομμάτι, μιας και αντιμετωπίζει ο Ηλυσιακός πολλά προβλήματα με τον Παπαδόπουλο. Όμως τα δύο συνεχόμενα καλάθια νομίζω ότι έλυσαν και τα δικά του πόδια. 12-9 μετά το καλάθι του Μαργαρίτη που έπαιξε ένας εναντίον ενός. Καλή άμυνα από τον ΠΑΟΚ, προσπαθεί να τρέξει τον πιασμό του. Πολύ ωραία η φάση από τον Χαραλαμπίδη που τελειώνει, έχει το ταλέντο. Ηλυσιακός και στα δίποντα, Μαγκράφ. Για τον Χαραλαμπίδη, με ταμπλό αστοχή παίρνει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση ο ίδιος. Σχεδόν στην εκπνοή της πρώτης περίοδου, 14-13. Περίοδου. Μαργαρίτης για τον Λάζαρο με το δεξιό hook, δεν έχει αντίπαλο. Δηλαδή και χωρίς να έχει παίξει στην Ευρώπη, γιατί έρχεται από κολέγιο, είναι πάρα πολύ καλός. Παπαδόπουλος 18-19, πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Ο Δέδας, κλασικός σουτέρ τριών πόντων, τώρα θα μπει προς τα μέσα, θα πατήσει με αυτό το πολύ ωραίο και αποτελεσματικό σουτ. Μικρότερος σε ηλικία αλλά και πιο έμπειρος και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Έτσι για ένα ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο κάποτε, αλλά ακόμα και τώρα ορισμένες φορές παραπονιόμαστε ότι οι ξένοι παίχτες ήταν το Α και το Ω. Τώρα βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ, μια κατεξοχήν πάρα πολύ δυνατή ομάδα, κυρίως στηρίζεται σε Έλληνες παίχτες. Παπαδόπουλος 21-23 πριν από λίγο. Συνεργασία μεταξύ του Αποστολίδη και του Jones, δεν συγκράτησε ο Αμερικανός. Συνεργαστεί με τον Jones, αλλά κανονικότατα θα πετάξει την μπάλα πάνω από το Στεφάνι. Ο Δέδας, Χαραλαμπίδη στο drive. Εδώ υπάρχει τάπα. Θετικό rebound από τον Μαργαρίτη που τελειώνει τη φάση. 21-25. Σχεδόν όποτε αυτός θέλει. Αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον, παρότι δεν είναι και τόσο εύστοχος, θα δούμε τον Δέδα. Απαντάει με τρίποντο. 23-28. Άμυνα, προσοχή στις δύσεις και στις πάσες του Στρόγκλιν και στην επίθεση, ενώ ο Ρότανο Μαργαρίτης θα ευστοχίσει σε τριών πόντων και θα αυξήσει ακόμα περισσότερο διαφορά υπέρ του ΠΑΟΚ. Λεπτά στο χρονόμετρο για τον ΠΑΟΚ, θα συνεργαστεί με τον Καλέ, το αριστερό χουκ, 23-33, για πρώτη φορά ο δικέφαλος προηγείται με 10. Σε καινούργια επίθεση έχει πάρει 11 πόντους από τον Παπαδόπουλο, για να δούμε ο Χαραλαμπίδης που μένει στον αέρα, είναι goal foul βέβαια. Στον Καλέ, εδώ υπάρχει μισμάτς. Θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα ο Καλές. Θα πατήσει γερά και θα κερδίσει τον Τζόουνς, ενώ νωρίτερα και τον Αποστολίδη. 30-38 από τον Νίκο Καλέ, ο οποίος και μάλιστα είναι πρώτος, είναι πέμπτος στα λάθη με 2,7, αλλά βλέπει. Προηγήθηκε με 10 πόντους. Ο Παπαδόπουλος δεν τα καταφέρνει. Εξαιρετικό rebound από τον Χαριτόπουλο. Με το αριστερό, το καλό του χέρι, θα δώσει αέρα 5 πόντων στο δικαίωμα στη γωνία. Για να δώσει τον Μαγκράθ, ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι με το Ρέθυμνο πριν από μερικά βράδια. Να το πρώτο καλάθι από τον Ντόνι Μαγκράθ. Ο Χαραλαμπίδης βρίσκει ένα πάτημα, θα προτιμήσει να περάσει προς τα μέσα. Ο Παδόπουλος 44-46. Εδώ ελαφρώς επιδεικτικά πασάρε την μπάλα στον διαιτητή, τον κύριο Μπίτη. Πώς κοιτούσε τους διαιτητές, λες και αυτός χρεώθηκε την παράβαση. Παπαδόπουλος, ωραία η συνεργασία. Καταπληκτική πάσα με το αριστερό χέρι από τον Λάζαρο προς τον Χαριτόπουλο. 49-48 το σκορ, ούτε τώρα θα αλλάξει. Παπαδόπουλος έκανε μια βουτιά πάνω σε μια διαφημιστική πινακίδα για να διασώσει την μπάλα. Μπρούκλιν δεν τα καταφέρνει ούτε τώρα ο Αμερικανός. Το σκορ δεν αλλάζει. Χαραλαμπίδης μόνος του σαν πέναλτι. Δεν θα συγχωρήσει αυτή τη φορά. Πάοκ με τον Παπαδόπουλο. Ωραία η πάσα του. Θα καρφώσει την μπάλα με δύναμη ο Μαργαρίτης. Φορετικό. Είναι στον Παπαδόπουλο. 2-25 ακόμα. Εδώ ο Μαργαρίτης και πάλι μόνος του. Από την ωραία πάσα του Παπαδόπουλου. 52-54. Θα δίνει στον Μαγκράθ. Είναι 24 ακόμα. Και το φινάλε. Ο Μαγκράθ κάνει ότι θα περάσει προς τα μέσα. Πατάει γερά όμως
Και ευστοχή σας των τριών πόντων. Πολλές του Στόγκλιν, 8 και 20. Για το τέλος του παιχνιδιού, Χαραλαμπίδης βρήκε πρόσφορο έδαφος. Ο Αποστολίδης δίστασε, δεν σήκωσε καν τα χέρια του. 7 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Ο Λάζ Παπαδόπουλος ζητάει ανανέωση του χρόνου. Υπάρχει διχογνωμία και έχω την εντύπωση ότι και οι διαιτές ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. 58-60, πάντως το ρολόι δεν αλλάζει. 2 δευτερόλεπτα για το δικέφαλο. Γι' αυτό αναγκάζεται να σουτάρει από πολύ μακριά και να ευστοχίσει ο Παπαδόπουλος. 58-62, μακρινό σουτ. Εντάξει, τι άλλο να κάνει, Βουτσιές κάνει τρίποτα, βάζει rebound, assist. 4-35 ακόμα και ο Χαραλαμπίδης είναι στη γωνία μπροστά από τον Δορκοφίκη. Θα σουτάρει από μακριά και θα ευστοχίσει. Είναι σουτ 2 πόντων, πατούσε. Επομένως η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των παικτών του Ελυσιακού. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ορισμός του αγκαλιάσματος. 64-68 είναι και συγκέντρωση. 66-70 από τον Τόνι Μαγκράφ. Το φάουλ, το οποίο χρεώνεται στον Αράπη. 69-70 και στη γραμμή των έλευθερων βολών ήδη βρίσκεται ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Μέχρι στιγμής έχει 18 πόντους Σπυρό. Εγώ θεωρώ ότι πλήρωσε την απειρία του Αράπης. Ο Χαραλαμπίδης είναι πλέχτηκε και στα χέρια. Ακριβώς, ο Χαραλαμπίδης είναι το λατρεμένο του παιχνίδι. Όταν η αντίπαλη ομάδα φτάνει στον πόνους, να πάει στις βολές. Είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καταλαβαίνουμε ότι ο Χαραλαμπίδης... Με 2-2 βολές του Κώστα Χαραλαμπίδη, ο ΠΑΟΚ προηγείται τώρα με 3 πόντους. Κρατάει την μπάλα λίγο παραπάνω. Ο Μαγκράθ με το lay-up το δεξιό του, 72-74. Διάβασε τη φάση, έφτασε μέχρι μέσα και με τον 11ο πόντο του Δορκοφίκη σουτάρει για 3. Θετικό rebound από τον Στόγκλιν. Δέχεται τον μπλοκ από τον Μαργαρίτη. Εδώ βιάστηκε ο Αμερικανός. 15 τώρα. Ο Στόγκλιν έχει την μπάλα στα χέρια του με τη μνημειώδη αστοχία μέχρι τώρα, αλλά για να δούμε τι θα κάνει ο Αμερικανός. Σουτάρει, αστοχή. Ο Χαραλαμπίδης παίρνει το αμυντικό rebound και ακριβώς 1,1 δευτερόλεπτο, ενώ θα μπορούσε να γίνει ήρωας ο Αμερικανός του Ελυσιακού. Δεν στέλνει την μπάλα στο διχτάκι του ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει τους 21 πόντους με 6-6 βολές και τώρα 7-7, απόλυτη ευστοχία, 72-76. Ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής. Ο Στόγκλιν θα πετάξει προς το μέρος μας τη μπάλα του τον πρωταγωνιστή Κώστα Χαραλαμπίδη. Έτσι ακριβώς, ο Κώστας Χαραλαμπίδης πρωταγωνιστής σε ένα ακόμη μάτς. Κώστα, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Μία ακόμη νίκη, έκτη συνεχόμενη. Τι ήταν αυτό? Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Τι ήταν αυτό που σας σήμερα, πώς θα το πούμε? Εντάξει, ο Ελυσιακός ξέρουμε ότι έπαιζε για την επιβίωσή του. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε αυτό εξ αρχής. Προσπαθήσαμε αρκετά, κάναμε τακτικά λάθη, κυρίως στην άμυνα. Αλλά κρατάμε την νίκη και που είναι και έκτη συνεχόμενη και συνεχίζουμε, γιατί είναι σημαντικό να κερδίσεις, αλλάζει την ψυχολογία σου. Ο Ελυσιακός σήμερα προσπάθησε πάρα πολύ, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα είδαμε ότι έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Εσείς? Προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε, είχαν ένα καινούριο παίκτη που δεν ξέραμε πώς θα λειτουργήσει μέσα στο σύνολο. Μας έκανε αρκετές ζημιές, αλλά αυτό που σου είπα, ότι κρατάμε την νίκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας να συνεχίζουμε ήδη στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν φαβοροί στο μπάσκετ, έτσι? Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό? Όχι πλέον, εκτός από τους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όλα τα άλλα παιχνίδια, όπως αποδείχθηκε σήμερα, είναι ντέρμπι και νομίζω ότι ευχαριστεί και τον κόσμο που βλέπει τέτοια παιχνίδια. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.